αλλά και το επιμελητήριο Ηλίας, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν και υλοποίησαν, τη συμμετοχή τους από κοινού εξίσου στην έκθεση Ποσειδόνια ή Tourism που έγινε στην αίθουσα του Μεγάλου Μουσικής. Και τώρα σας γίνεται μια ανακοίνωση για την πρώτη έκθεση γευσιγνωσίας τοπικών προϊόντων και λαϊκής τέχνης, κατόπιν πρωτοβουλίας και πάλι εμπόρων και παραγωγικών τάξεων της Ηλίας, με πρωτεντάτη τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καταπόλου η Ενότητα, κύριο Διονύσιο Κουλούτα, ο οποίος θα κάνει αμέσως τώρα την πρώτη αναφορά για την ταυτότητα της έκθεσης και το χαρακτήρα της, τους συμμετέχοντες. Εγώ απλά σας γνωστοποιώ ότι στο πάνελ βρίσκεται ακόμη εκπρόσωπος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταριάς, εκπροσωπώντας τον Αντιπεριφερειάρχη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, κ. Λεωνίδας Βαρουξής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, κ. Κώστας Νικολούτσος και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακίνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος. Να πω εδώ ότι τον κύριο Στασινόπουλο από τη Ζάκυνθο συνοδεύει και ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου, κύριος Διονύσιος Κρεζίας, ενώ μεταξύ άλλων παρευρίσκεται κοντά μας και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, κύριος Διονύσης Αντωνόπουλος. Και φυσικά εκπρόσωποι του Δήμου Πύργου και πολλοί άλλοι εκλεκτοί. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κουλούτα για να μας αναφερθεί στην πρωτοβουλία και στο στόχο αυτής της διοργάνωσης. Γεια σας. Μισό.